Συνεχίζουμε και παρακαλώ. Α, συνεχίζουμε. Κατερινάκη μου, θέλω να πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την Κατερίνα, με την άλλη Κατερίνα, τη συνονόματη σου, την Κατερίνα Κόχλα, που είναι η σύντροφος του Γρηγόρη μας και η οποία, για ποιους λόγους θα μας το πεις εσύ, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στον έκτο όροφο γνωστής μαιευτικής κλινικής, προκειμένου να δουν οι γιατροί τι ακριβώς συμβαίνει. Χθες λοιπόν αργά το βράδυ δέχτηκα ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι η Κατερίνα Κόκλα μπήκε σε ιδιωτικό μαιευτήριο εσπευσμένα, ψάξε αν γέννησε ή όχι. Αρχίσαμε να παίρνουμε τηλέφωνο, τα τηλέφωνα πήρανε φωτιά και μετά από τα πολλά μάθαμε ότι η Κατερίνα Κόκλα μπήκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό μαιευτήριο γιατί είχε κάποια μικροπονάκια τα οποία την ανησύχησαν και ο γιατρός της έκρινε σκόπιμο να παραμείνει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Βέβαια, όπως και να το κάνουμε, επειδή η Κατερίνα η Κόκλα αυτή τη στιγμή είναι στον 8ο μήνα και ο Γρηγόρης και η Κατερίνα ανησύχησαν ιδιαίτερα. Και οι δικοί τους άνθρωποι. Ο Γρηγόρης είναι στο πλευρό της. Εσύ, όπως και η Μανούλα, είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Να παρουσιάζονται έτσι κάποια πονάκια στον 8ο μήνα γυμνοσύνης κτλ. Στον 8ο μήνα, ναι, είναι συνηθισμένο. Βέβαια, είναι και ανησυχητικό. Γι' αυτό και, και ο γιατρός έκρινε και σκόπιμο να παραμείνει η Κατερίνα Κόκλα. Είναι, όπως μάθαμε, στον έκτο όροφο. Ο Γρηγόρης είναι δίπλα της. Οι φίλοι τους είναι δίπλα τους και η οικογένεια. Μιλήσαμε χθες με τον Γρηγόρη. Του έστειλα εγώ κάποιο μήνυμα. Του είπα, σου ζητώ συγγνώμη και ξέρω ότι το θέμα είναι ευαίσθητο. Όμως ο Γρηγόρης, όπως πάντα, είναι ευγενικός στους δημοσιογράφους και είπε λοιπόν ότι όλα είναι καλά, είμαι δίπλα στην Κατερίνα και ότι όλα θα πάνε καλά και να μην ανησυχούμε. Μπράβο. Αυτό χρειάζεται. Νομίζω αισιοδοξία και θετική, θετικό πνεύμα. Τώρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε λοιπόν. Θα παραμείνει μέσα. Θα παραμείνει, θα παραμείνει λίγες ημέρες ακόμα μέσα για προληπτικούς λόγους όπως είπαμε. Και θα βγει και περιμένουμε λοιπόν. Μετά όταν το θα ξαναβεί, θα βγουν τρεις μαζί. Θα βγουν δύο, αλλά θα βγουν τρεις. Τέλος καλό, όλα καλά. Η περιπέτεια βέβαια μεγάλη, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Να είναι καλά και να τους μεταφέρουμε έτσι και τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο και με ένα πόνο που λένε, έτσι, και στα δικά μας οι ελεύθεροι, στα δικά σας, όποια θέλει. Και στα δικά σου, λέω.